Λοιπόν, ξεκινάει η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην οποία προσκλήθηκαν με τον δόκιμο τρόπο όλα τα μέλη με την πρόσκληση παριθμό πρωτοκόλλου 8. Παρόντες είναι ο κύριος Γκέραλης, ο κύριος Λιωδακάκης, ο κύριος Κουκουβάλας, ο κύριος Αποστόλου και ο πρόεδρος, ο Φαινόμενος. Έχουμε λοιπόν απαρτία. Είμαστε εντάξει. Προχωράμε. Τότε ξεκινάμε. Και ξεκινάει η Επιτροπή. Η σειρά θεμάτων θα πάει όπως είναι στην πρόσκληση. Είναι. Ωραία. Το πρώτο θέμα είναι έγκριση παραλαβή των εργασιών της πρώτης φάσης της μελέτης, ολοκλήρωση της μελέτης πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης β' κατοικίας της περιοχής παραλίας Δήμου Καλυβίων. Είναι και από την τεχνική υπηρεσία ο κύριος Φιλίππου και ο κύριος Παπαϊωάννου. Και ο ανάδοχος, ο μελετητής, ο κύριος Κατσάνος. Οπότε, επί του πρώτου θέματος ξεκινά. Πείτε μας, θα κάνει την εισήγηση τεχνική ο κύριος Κατσάνος. Όπως θέλετε εσείς. Κάντε μας. Το θέμα είναι γνωστό, σύντομη και περιεκτική. Όπως θα θυμάστε, πριν από αρκετά χρόνια, στο 2007, ξεκίνησαμε για δεύτερη φορά την μελέτη της παραλίας, της προηγούμενης σήμερας και την υπογραφή της σχεδονίας. Παραλία, ποιο κομμάτι. Λαγωνίσι, το σχέδιο του Λαγωνισίου. Όλο το σχέδιο του Λαγωνισίου, πέντε περιφερειακές ενότητες. Από την πολεοδομικές ενότητες. Μέχρι από τη γαλάζια αυτή μέχρι την Τραπουργιά. Σαν περιοχές. Δεν έχει γίνει πράξη εφαρμογής. Για πράξη εφαρμογής. Ναι, η πράξη εφαρμογής ήταν μια παλιά σύμβαση. Αυτή λύθηκε το 2004. Από το 2006 ξανά υπήρξε ανάδοχος και ξεκινήσαμε από το τέλος του 2006 να δουλεύουμε. Αυτή η μελέτη τώρα είναι σε μια κρίσιμη φάση, διότι όπως θα ξέρετε, έχουμε καταλήξει και ως ανάδοχοι και ως περιφέρεια και ως Δήμος για να μην καθυστερούμε άλλο να κάνουμε τα 328 οικονομικά τετράγωνα που δεν εμπλέκονται με κάποιο τρόπο με τα ρέματα τα οποία δεν έχουν διευθετηθεί ακόμη. Και αυτό μας αναγκάζει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι να προσαρμόσουμε τελείως το χρονοδιάγραμμα της μελέτης, γιατί θα πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτή την περιοχή από την άλλη που θα ακολουθεί. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει στα μέχρι τώρα εργασίες που έχω κάνει να κλείσει κάπως διαδικαστικά το θέμα, διότι το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα ουσιαστικά τελειώνει. Υπήρχε αυστηρά καθαρά μελετητικός χρόνος εκεί, δεν υπήρχε συλλογικός χρόνος. Αυτός εξαντλείται σιγά σιγά και πρέπει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να τακτοποιηθούν αυτά τα δύο θέματα. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια σε σχέση με αυτό, να το κάνω λίγο πιο σύντομο ουσιαστικά όλο αυτό το οποίο ανέφερε ο αγαπητός φίλος Φάνης. Η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι η σημερινή έγκριση επί της ουσίας είναι μια τυπική διαδικασία, η οποία θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί πολύ καιρό πριν, χρόνια πριν μάλλον για την ακρίβεια. Ωστόσο, στην προκήρυξη της μελέτης αυτής, στους όρους μάλλον ουσιαστικά της σύμβασης που έχει υπογράψει ο μελετητής, υπήρξε μια έτσι δυσμορφία, θα την έλεγα εγώ, όπου μιλούσε για παραλαβή της πρώτης φάσης για να προχωρήσει στη δεύτερη, για παραλαβή της δεύτερης φάσης για να προχωρήσει στην τρίτη και ούτω καθεξής. Κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι εφικτό τεχνικά, διότι ανά πάσα στιγμή μέχρι και να γίνει πράξη εφαρμογής, γυρίζεις πίσω φάσεις. Όποτε προκύπτει μια τροποποίηση, μια αλλαγή, μια νέα οικοδομή, χίλια δύο πράγματα που προκύπτουν σε ένα σχέδιο πόλεως κατά την εξέλιξή του, σε γυρίζουν σε προηγούμενες φάσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε γίνει. Το κάνουμε όμως σήμερα για να μπορέσει ουσιαστικά να εγκριθεί κάποιος από τους λογαριασμούς του μελετητή, να πάρει κάποια χρήματα για να επισπεύσει και τις διαδικασίες για τις οποίες έχουμε συνεννοηθεί. Τώρα, ως προς την ουσία του πράγματος, γιατί αυτό είναι ο τύπος. Ως προς την ουσία του πράγματος, εγώ θέλω να πω δύο λόγια. Εδώ ερχόμαστε να δούμε αυτή την λογική που ακολουθήσαμε από την αρχή της θητείας μας, πια δηλαδή του να δούμε μεμονωμένο ένα προς ένα όλα τα σχέδια πόλεως περιοχής. Για πρώτη φορά από πόρους του Δήμου και όχι από Πράσινο Ταμείο ή από οτιδήποτε άλλο, να έχουμε βάλει περίπου 400.000 ευρώ φέτος στον προϋπολογισμό μας για σχέδια πόλεως, για αυτά τα οποία είχαν μπορεί να και περισσότερα, είχαν τη δυνατότητα να περπατήσουν, να κάνουν βήματα. Έτσι λοιπόν, έχουν μπει 100.000 ευρώ και για τη μελέτη του Λαγωνισίου, του κυρίου Κατσάνου,
Και κάνουμε αυτή την παραλαβή για να μπορέσει να υποβάλει κάποιους λογαριασμούς. Από εκεί και πέρα όμως, το ουσιαστικό δρόμο για το συγκεκριμένο σχέδιο είναι το εξής: ότι είναι ένα σχέδιο πόλεως το οποίο μας ταλαιπωρεί από το 1995 που έγινε το πρώτο ΦΕΚ. Είναι πάρα πολλά πλέον τα 20 χρόνια που έχουν περάσει και δεν έχει γίνει πράξη εφαρμογής. Και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι υπάρχουν κάποιες ιδιομορφίες. Θα παρακαλούσα να χαμηλώσετε τα κινητά σας. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι υπάρχουν κάποιες ιδιομορφίες. Εμείς ακολουθήσαμε μία, από την αρχή μια αλλαγή στρατηγική σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτού του σχεδίου, σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση. Και είπαμε το εξής: από τη στιγμή που το σχέδιο αυτό μπορεί αυτή τη στιγμή να προχωρήσει σε πράξη εφαρμογής μεμονωμένη για 328 τετράγωνα, για τα μισά ουσιαστικά περίπου τετράγωνα και κάτι παραπάνω από το σύνολο αυτής, θα προχωρήσουμε σε πρώτη φάση σε πράξη εφαρμογής αυτών. Σε δεύτερο χρόνο, και ήδη περάσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τη μελέτη για το ρέμα αυτό της γαλάζιας ακτής για την ορθία του ρέματος, όπως τρέχουμε και τα υπόλοιπα ρέματα, για να πάμε και τη δεύτερη φάση όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτού του σχεδίου και να μείνει ως κενό σε τελευταίο χρόνο τα κομμάτια αυτά που συνορεύουν με τα δάση, που εκεί περιμένουμε δασικούς χάρτες, περιμένουμε 1.200 άλλα πράγματα για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν. Όμως, είναι εντελώς διαφορετικό του να πεις ότι πάω, κάνω πράξη εφαρμογής στα 328 τετράγωνα, κάνω πράξη εφαρμογής άλλα 300 μεθαύριο, όταν τελειώσουμε τα ρέματα, και μείνανε 50, 60, 70 τετράγωνα, οικοδομικά τετράγωνα σε εκκρεμότητα. Και άλλο, λόγω του ότι έχουμε πρόβλημα με τα 70 τετράγωνα, δεν κάνω πράξη εφαρμογής σε κανένα από τα 770. Αυτή ήταν η αλλαγή δηλαδή στρατηγική η δική μας, η οποία, όπως φαίνεται, παίρνει σάρκα και οστά αυτή τη στιγμή η αλλαγή στρατηγικής αυτής και βρίσκει αντικείμενο ουσίας. Και λύνει προβλήματα ιδιοκτητών της περιοχής εγκλωβισμένων τόσα χρόνια. Σκεφτείτε δηλαδή τους ιδιοκτήτες, τους οποίους τακτοποιούνται τα οικόπεδα και δεν τους αφήνει αυτούς ή να τους παίρνει απλά μια εισφορά γης δίπλα στο δρόμο και τον βάζει σε ένα άλλο οικόπεδο ή του διαφοροποιεί εντελώς το οικόπεδο που είχε, ο οποίος ουσιαστικά είναι με δεμένα τα χέρια όλα αυτά τα χρόνια και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχει μια κίνητη περιουσία την οποία στην πραγματικότητα ως προς την αξιοποίησή της δεν την έχει. Την οποία την πληρώνει. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερος κύριε Κατσάνο που έχετε φανεί και εσείς συνεπείς στις συνεννοήσεις αυτές που έχουμε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και προχωράμε και τη διαδικασία για την πράξη εφαρμογής σε αυτά τα 328 τετράγωνα τουλάχιστον που είναι σε πρώτη φάση ή ακόμα και αν μπορέσουμε να βάλουμε και μερικά παραπάνω όπως είχαμε πει, όσα περισσότερα μπορούμε σε αυτή τη φάση. Και βέβαια, τρέχουμε και εμείς διαδικασίες από πλευράς μας σε σχέση με τις μελέτες της οριοθετήσης ρεμάτων, για να μπορέσουμε να πάμε και τη δεύτερη φάση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ευχαριστήσω τις τεχνικές υπηρεσίες και τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών για την καλή αυτή προσπάθεια που γίνεται και πραγματικά φαίνεται ότι φέρνει αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε και σε ακόμα θετικότερα και ταχύτερα αποτελέσματα. Έτσι, εχθρός του καλούλη πάντα είναι το καλύτερο. Και τους μελετητές βέβαια να ευχαριστήσω που πραγματικά έχουν ανταποκριθεί. Όλοι ανταποκριθεί. Είναι πραγματικότητα αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό εκτός από τις δικές σου υπηρεσίες να έχεις και καλούς εξωτερικούς συνεργάτες για να μπορέσεις να φέρεις εις πέρα το έργο σου. Προτείνω λοιπόν την έγκριση και την παραλαβή των εργασιών της αλφα φάσης της μελέτης ολοκλήρωσης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης β' κατοικίας περιοχής παραλίας Δήμου Καλυβίων, όπως είναι ο πλήρης τίτλος. Ναι. Ομόφωνη. Ναι. Επειδή είναι ομόφωνα. Ναι. Σας ευχαριστούμε κύριε Κατσάνο. Σας ευχαριστούμε.